Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Συζητούμε την κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Υπηρεσιών μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της Μογγολίας, όπως υπογράφηκε στην Αθήνα 23 Αυγούστου του 2023. Ξεκαθαρίζουμε το εξής ζήτημα από την αρχή. Το ΚΚΕ δεν είναι αντίθετο με τις διακρατικές συμφωνίες. Σε κάθε σύμβαση ή διακρατική συμφωνία τοποθετούμαστε με το εξής κριτήριο. Αν με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται ικανοποιούνται λαϊκές εργατικές ανάγκες ή αν ικανοποιούνται οι στρατηγικές του κεφαλαίου, ιδιαίτερα αυτές που ψάχνουν νέους δρόμους κερδοφορίας. Οι συμφωνίες όμως που κάνει το αστικό κράτος με τις αστικές κυβερνήσεις δεν αφορούν τους λαούς και τις ανάγκες τους. Γίνονται για να υπηρετήσουν τις ανάγκες των αστικών τάξεων των συμβαλόμενων χωρών για διεύρυνση του πεδίου δράσης τους σε διάφορους τομείς της οικονομίας, προωθώντας τα επιχειρηματικά και γεωστρατηγικά συμφέροντά τους. Αποτελούν μέρος των οξυμένων ανταγωνισμών των υπηρεσιακών κέντρων που οδηγεί σε συγκρούσεις, σε πολέμους. Με αφορμή, θα ήθελα να καταγγείλω βέβαια και τον απόπλου της φρεγάτας Σίδρας για την Ερυθρά Θάλασσα, που από η εμπλοκή της χώρας μας εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη χώρα μας. Αυτές οι συμφωνίες αφορούν επιχειρηματικούς ομίλους που δραστηριοποιούνται στον τομέα των αερομεταφορών, του τουρισμού και άλλα. Η ενιαία στρατηγική της καπιταλιστικής ανάπτυξης, που είναι κοινή και για τα άλλα αστικά κόμματα, εξηγεί και για το γιατί συμπίπτουν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά και άλλοι, και σε αυτές τις συμφωνίες, γιατί τις περιψηφίζουν και τις υποστηρίζουν. Με αυτή και όλες τις προηγούμενες ανάλογες συμφωνίες, το ελληνικό κράτος όχι μόνο αναλαμβάνει την προετοιμασία και το άνοιγμα των επιχειρηματικών πεδίων στις μεταφορές, τον τουρισμό, το εμπόριο, αλλά μεριμνά και εγγυάται και την κερδοφόρα επιχειρηματική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρηματικών ομίλων στο εξωτερικό, τόσο των αεροπορικών όσο και των υπολείπων. Το κράτος μεριμνά επίσης για τις πάσης φύσεως φοροαπαλλαγές, άμεσων και έμεσων φόρων, όπως παραδείγματος χάρη το ΦΠΑ, τον οποίο όμως τον πληρώνουν κανονικά τα λαϊκά στρώματα. Μάλιστα, στην ειδική έκθεση αναγράφεται ότι η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. Ποια είναι η βασική και η κύρια πηγή των εσόδων του προϋπολογισμού? Προφανώς το πορτοφόλι των λαϊκών οικογενειών, η φοροαφέμαξη για να απαλλάσσονται οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, που όπως είναι γνωστό συμμετέχουν μόνο με 5% στα φορολογικά έσοδα και το 95% εργαζόμενοι συνταξιούχοι ή αυταπασχολούμενοι φτωχοί αγροτιά. Με αφορμή τη συμφωνία σημαίνουμε το εξής. Εδώ και χρόνια δεν υφίσταται εθνικός αερομεταφορέας, αλλά μόνο ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες επιδοτούνται συχνά πυκνά και με αρκετά εκατομμύρια ευρώ από το ελληνικό κράτος. Τα συμφέροντα λοιπόν αυτών των εταιριών εξυπηρετούνται από τέτοιες συμφωνίες. Εκτός από το ότι δεν υφίσταται εθνικός αερομεταφορέας, δεν υπάρχουν παρά ελάχιστα κρατικά αεροδρόμια. Τα περισσότερα αεροδρόμια είναι ιδιωτικά, όπως οι δρόμοι, ο σιδηρόδρομος, τα λιμάνια. Τα πάντα έχουν ιδιωτικοποιηθεί, με ό,τι σημαίνει αυτό για την εξυπηρέτηση του ελληνικού λαού, για την τσέπη του και πάνω απ' όλα για την ασφάλειά του. Το έγκλημα στα Τέμπη αποκαλύπτει ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολιτική της απελευθέρωσης και των μεταφορών, η πολιτική του κόστους-οφέλους, έχει τραγικές συνέπειες, οδηγεί σε όλο και μεγαλύτερα εγκλήματα σε βάρος της ζωής του λαού. Αύριο συμπληρώνεται ένας χρόνος από το έγκλημα των Τεμπών. Ένας χρόνος προσπάθειας συγκάλυψης από το αστικό κράτος και την κυβέρνηση, όπως αποδείχθηκε από την άρων-άρων λήξη της Εξεταστικής Επιτροπής χωρίς την εξέταση βασικών μαρτύρων. Ταυτόχρονα όμως είναι και ένας χρόνος πολύμορφων εκδηλώσεων, κινητοποιήσεων για την απόδοση των ευθυνών σε όσους τις έχουν. Οι εργαζόμενοι, ο λαός, δεν συμβιβάζεται με τη συγκάλυψη. Το βροντοφώναξε πέρσι στις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις με πάνω από 2,5 εκατομμύρια κόσμου που διαδήλωνε για αρκετές ημέρες σε όλη την Ελλάδα. Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί, όλων των νεκρών θα γίνουμε φωνή. Αυτό το σύνθημα
θα επαναλάβει και αύριο στη μεγάλη πανεργατική απεργία που χιλιάδες εργαζόμενοι απεργούν και διεκδικούν υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα για την ακρίβεια για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη όπου πριν ένα χρόνο κόπηκε το νήμα για τους 57 επιβάτες της μοιραίας αμαξοστοιχίας. Οι εργαζόμενοι παντού, στον σιδηρόδρομο, στα αεροδρόμια, στα λιμάνια, στα πλοία, οι υγειονομικοί, στο εμπόριο, στον τουρισμό, στη βιομηχανία, αλλά και οι αγρότες, οι φοιτητές, οργανώνονται, δηλώνουν τη συμμετοχή τους στην απεργία 28 Φλεβάρι ενάντια στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των προηγούμενων που ευθύνονται για τους χαμηλούς μισθούς, τη φτώχεια, την ανέχεια, για την πολιτική απελευθέρωσης που οδηγεί στα εγκλήματα όπως τον Τεμπών. Η πολιτική κόστους ωφέλους που πνίγει, που καίει, που σκοτώνει το λαό, γιατί η ασφάλεια, όπως αποδεικνύεται, κοστίζει για το αστικό κράτος, μειώνει τα κέρδη, γι' αυτό και δεν παίρνουν τα μέτρα. Γι' αυτό ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Αυτό το δίλημα μπαίνει μπροστά στον κάθε εργαζόμενο σε όλο το λαό και η απάντηση είναι καθαρή. Οι ζωές μας. Ως ΚΚΕ στηρίζουμε τα αιτήματα της απεργίας και καλούμε και από αυτό το βήμα σε καθολική συμμετοχή στην αυριανή απεργία και στις συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα, στην Αθήνα στα Προπύλια στις 10:30 το πρωί. Τέλος, επειδή και αυτή η συμφωνία αφορά τα κέρδη, δεν έχει να κάνει με την αναγκαιότητα ανάπτυξης φιλικών σχέσεων και επικοινωνίας λαών μεταξύ τους, το ΚΚΕ ψηφίζει κατά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.